Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ για να παρουσιάσω αυτό το θέμα. Δεν χαίρομαι πολύ που έχω την πίεση του χρόνου. Ήθελα να πω πριν ξεκινήσω τις διαφάνειες ότι οι άλλοι συνδυασμοί στην ουρολογία και αφορούν, όπως θα καταλάβατε, τη σχετική δυσλειτουργία και την πρόωρη εξερμάτιση, δηλαδή τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Στον τομέα αυτό οι μελέτες είναι πολύ λιγότερες από όσες φανταζόμουν. Δηλαδή, έψαχνα στο PubMed και έβαζα συνέχεια νέους όρους αναζήτησης γιατί νόμιζα δεν μπορεί. Θα υπάρχει κι άλλη μία. Είναι πολύ λίγες οι μελέτες. Πρώτον αυτόν. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτών των λίγων μελετών είναι ότι έχουν χρησιμοποιηθεί με τη φιλοσοφία διασωστικής θεραπείας. Δηλαδή, έχω πετύχει με τη μονοθεραπεία τη μία, έχω αποτύχει με την άλλη και χρησιμοποιώ το συνδυασμό τους διασωστικά. Ενώ στο κατώτερο ουροπηδικό έχουν χρησιμοποιηθεί θεραπείες εξ αρχής στην ένδειξη που είχαν. Ξεκινάμε με την λιγότερο ενδιαφέρον συνδυασμό, που είναι αναστολής φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 και ενδοουρηθρική αεράλ προσταδήλη. Και λέω ότι δεν είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι δεν κυκλοφορεί το Muse στην Ελλάδα. Τουλάχιστον όπως ξέρω, δεν κυκλοφορεί ούτε κυκλοφόρησε ποτέ. Πάντως, οι τρεις μελέτες αυτές που υπάρχουν είναι μικρές σχετικά σε αριθμό. Όλες χρησιμοποιήθηκαν αφού οι ασθενείς είχαν χρησιμοποιήσει τη μονοθεραπεία και απεφάθησαν και οι τρεις ότι τα αποτελέσματα είναι σαφώς καλύτερα με το συνδυασμό αυτό. Σε πολλά συνέδρια που είχα πάει, είχα ακούσει διάφορους τύπους να μιλάνε για το συνδυασμό των σειραγωγών ενέσεων και φωσφοδιαστερασών τύπου 5, αλλά μελέτες τίποτα. Η πρώτη, μάλιστα, είχε δημοσιευτεί το 1999 και ήταν λίγο περίεργη στον σχεδιασμό της. Ανέφερε ότι έχουμε 93 ασθενείς που είχαν αποτύχει τις ενδοσυραγώδεις ενέσεις και μετά διασώθηκαν με φωσφοδιαστεράση τύπου 5. Κάποιοι από αυτούς και όσοι δεν διασώθηκαν, ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στο συνδυασμό χωρίς να έχουν ιδιαίτερες παρενέργειες από το συνδυασμό αυτό. Η επόμενη μελέτη που βρήκα τουλάχιστον εγώ είναι μετά από 15 χρόνια σε ασθενείς μετά από ριζική προστατεκτομή και αυτή που λέει ότι έχουμε πολύ γρηγορότερη σε σχέση με τη μονοθεραπεία επάνωδο των φυσιολογικών στήσεων και καλύτερες παραμέτρους όσον αφορά το IIF στους ασθενείς που έλαβαν τη συνδυασμένη θεραπεία. Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ συνδυασμό στατίνης με BD5 και να σας πω την αλήθεια, η αυθαίρετη άποψή μου είναι ότι μάλλον δεν βοηθάνε. Όμως το σκεπτικό υπάρχει και είναι ότι εφόσον η στήση είναι ένα φαινόμενο αγκιακό, ό,τι βοηθάει και προστατεύει τα αγκία θα κάνει καλό και στη στήση. Και πραγματικά έχουν γίνει αρκετές μελέτες που δείχνουν με εξαίρεση αυτήν εδώ, ότι όντως, εάν έχουμε ανθρώπους που έχουν αποτύχει στη μονοθεραπεία με BDE5, αν τους προσθέσουμε μία στατίνη, θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει μελέτη για συνδυασμό α-μπλόκερ και αναστολέα φωσφοδιαστεράσης σε ανθρώπους με μόνο στατική δυσλειτουργία, χωρίς LUTS. Όμως, οι μελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπους που είχαν και τα δύο, λένε ότι η συνδυασμένη θεραπεία έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη μονοθεραπεία. Δεν έχω βρει εγώ. Βλέπω είστε έτοιμος κάτι να πείτε, κύριε Χατζηχρήστου, ή όχι. Όχι, για να μην καθυστερήσουμε απλώς. Βγήκε μόλις μία μεταανάλυση με τις στατίνες, για τις στατίνες στο προηγούμενο. Ναι. Που λέει απλώς ότι δεν βοηθούν όλες το ίδιο. Ναι. Μόλις κυκλοφόρησε. Ναι. Ωραία. Το ενδιαφέρον στους συνδυασμούς εδώ είναι ότι φαίνεται η αλφουζοσύνη να είναι λίγο καλύτερη από την ταμψουλοσύνη. Γιατί οι δύο μελέτες που βρήκαμε με την ταμψουλοσύνη δεν λένε ότι έχει η συνδυασμένη θεραπεία πλέον εκτήματα. Βέβαια, να πω ότι η μία από τις δύο, η πρώτη από πάνω, είναι σε ασθενείς που είχαν στιδική δυσλειτουργία λόγω χρόνιας προστατήτητας τύπου 3. Ο πιο ενδιαφέρον συνδυασμός για μένα ήταν ο συνδυασμός PDE5 αναστολέων με τεστοστερόνη. Γενικώς η τεστοστερόνη πάρα πολύ μου αρέσει στη δική λειτουργία, γιατί δεν την ξέρω. Και γι' αυτό έχω πάρα πολλά να μάθω σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν περισσότερες μελέτες από αυτές που σας δείχνω. Αυτές όμως έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι όλες τυχεοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο. Είναι δηλαδή οι καλές μελέτες, αυτές που μας δίνουν αδιάστητα στοιχεία. Οι δύο πρώτες είναι θετικές, οι δύο δεύτερες είναι αρνητικούτσικες. Αρνητικούτσικες με την έννοια η τελευταία, για παράδειγμα, δείχνει καλά αποτελέσματα υπό περιορισμούς για την αρχική τιμή της τεστοστερόνης.
Χωρίς να αναλύσω τις μελέτες, γιατί πιθανώς τις ξέρετε και τις έχετε δει, θέλω απλά να τονίσω ότι είχαν διαφορετικά κριτήρια όσον αφορά την τεστοστερόνη. Και αυτό φαίνεται να έχει τη σημασία, γιατί όσο και να μην ξέρουμε, είναι κάποια πράγματα για την τεστοστερόνη και τη θετική λειτουργία για τα οποία φαίνεται να συμφωνούμε, τουλάχιστον βιβλιογραφικά. Και αυτά είναι ότι δεν ξέρουμε τις φυσιολογικές τιμές ποιες είναι. Υπάρχει μια γενική ομοφωνία ότι για τιμές πάνω από 12 νανομολ ή 350 νανογραμμάρια NaDL δεν έχουμε ιδιαίτερο όφελος από την ορμονική υποκατάσταση, ενώ αντίστοιχα, αν έχουμε τιμές κάτω από 230, τότε μάλλον είναι μεγάλο το όφελος από την υποκατάσταση. Και την, την αμφιθυμία μας και τη δυσκολία μας να διαχειριστούμε όλο αυτό το γεγονός, την κάνουν πιο έντονες μελέτες που μας μιλάνε για νέους και άγνωστους όρους, τον late onset hypogonadism και κάτι που μπορεί να είναι αντιροπούμενος ή υποκλινικός υπογονατισμός, ο οποίος ναι μεν έχει φυσιολογική τεστοστερόνη, αλλά έχει αυξηθεί η LH που μάλλον δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση μείωσης και γενικώς όλα αυτά κάνουν λίγο πιο δύσκολη τη διαχείριση. Όμως το θέμα αυτό φαίνεται να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί συνεχώς βγαίνουν καινούργια πράγματα και είναι σίγουρο ότι σε λίγα χρόνια θα ξέρουμε πολύ περισσότερα. Και αύριο το μεσημέρι θα μας τα αναλύσουμε. Θα μου πούμε κι άλλα. Ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε την προσθήκη θεραπείας τεστοστερόνης στο συνδυασμό αυτό, είναι ότι έχει φανεί από μελέτες ότι η χορήγησή των αναστολέων φορφοδιαστάσεις από μόνη τους αυξάνει λίγο τη τεστοστερόνη. Μπορεί έναν άνθρωπο που είναι σε οριακές τιμές να μας τον φέρει μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Και αυτό έχει φανεί ότι οφείλεται και στην αύξηση της σεξουαλικής δραστηριότητας, αλλά μπορεί να είναι και άμεση δράση στους όρχες. Δηλαδή υπάρχει διπλός μηχανισμός. Θα σας πω ότι βρήκα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον review άρθρο από μεγάλα ονόματα της ενδοκρινολογίας και ανδρολογίας, τέλος πάντων, που με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν από τις μελέτες για την αποτελεσματικότητα της προσθήκης τεστοστερόνης στους PDE5 για την αντιμετώπιση σεξουαλικής λειτουργίας, έφτιαξαν ένα πάρα πολύ ωραίο αλγόριθμο που περιλαμβάνει όλη αυτή την καινούργια γνώση. Παίζει με τους όρους υποκλινικός, υπογονατισμός και αντιροπούμενος και έτσι χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό μετρήσεων τεστοστερόνης και LH για να μας δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για το αν θα αρχίσουμε με συνδυασμένη θεραπεία με PDE5 και τεστοστερόνη, αν θα δώσουμε πρώτα τεστοστερόνη, αν θα δώσουμε PDE5 και μετά θα προσθέσουμε την θεραπεία αρμονικής υποκατάστασης. Και σας την έχω δώσει αυτή τη μελέτη για να τη δείτε. Εμένα με ενθουσίασε πάρα πολύ αυτό το review μάλλον. Αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, πολύ μικρό σχόλιο, για το θέμα της τεστοστερόνης, επειδή μιλάμε για τεστοστερόνη. Νομίζω ότι περιμένουμε με μεγάλο ενθουσιασμό στο φετινό πανευρωπαϊκό ένα debate που θα γίνει για τη χρήση της τεστοστερόνης σε ασθενείς με καλοήθη περιπλασία προστάτου. Πολύ πρόσφατα βγήκαν και μελέτες που λένε, βέβαια είναι μια μικρή, στο Journal of Urology βγήκε μάλιστα πάρα πολύ τώρα πρόσφατα, που βελτιώνει και το ουρολογικό προφίλ του ασθενούς, δηλαδή το προφίλ ούρησης του ασθενούς. Το είδα, αλλά επειδή έμπαινε στα λούπη, να μην το σχολιάσω. Ναι. Και μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε, ότι η έλλειψη, μάλλον, η νέα μελέτη είναι ότι η τεστοστερόνη βοηθάει. Ενώ εμείς προσπαθούσαμε με τις μελέτες που υπάρχουν να κόψουμε την τεστοστερόνη για να συρρυκνώσουμε τον προστάτη και να βοηθήσουμε τα λούτς. Όντως υπάρχει εκεί πέρα πολύ έδαφος για συζήτηση και για νέα γνώση. Ένας άλλος συνδυασμός αφορά την πρόωρη εξφερμάτιση. Τη σήμερα ημέρα που η νταποξετίνη έχει σχεδιαστεί και έχει λάβει έγκριση επισήμως για την θεραπεία της πρόωρης εξφερμάτισης, ο συνδυασμός είναι στάνταρ SSRI και αν όχι θα προσθέσουμε PDE5 inhibitors. Υπάρχει υπόβαθρο γνώσης ότι όντως υπάρχει μηχανισμός με τον οποίο θα είχαν ωφέλεια οι αναστολής φωσφοδιαστάσεις τύπου 5 για την αντιμετώπιση της πρόωρης εξπερμάτισης και αυτό γίνεται με τη δράση τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα αλλά και στην περιφέρεια και εκτός από το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο υπάρχουν και κλινικές ενδείξεις ότι όντως το κάνουν σε μελέτες με μονοθεραπεία με BD5 σε ασθενείς με πρόωρη εξφερμάτιση και μάλιστα φαίνεται τα συγκριτικά δεδομένα να είναι και ίσως λίγο καλύτερα από τους SSRIs. Οι μελέτες που υπάρχουν για συνδυασμένη θεραπεία είναι οι εξής τρεις, από τις οποίες μόνο οι δύο είναι διπλά τυφλές στοιχειοποιημένες μελέτες. Όλες όμως οι μελέτες που έχουν γίνει σε αυτό δείχνουν ότι όντως, αν προσθέσουμε στους SSRIs και έναν αναστολέα φωσφοδιαστάσεις τύπου 5, έχουμε ένα κέρδος περίπου στο 1 λεπτό σε χρόνο ELT για την πρόωρη εξφερμάτιση.
Αυτά πήγα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν σας έδωσα, νομίζω, την ευκαιρία να συζητήσουμε. Αν και θα με ενδιαφέρε πολύ να έχω feedback για το πώς αντιμετωπίζετε... Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε ένα-δύο λεπτά για... Καταρχήν, πόσοι συνταγογραφούν τεστοστερόνη, γιατί νομίζω λίγοι ουρολόγοι το κάνουν. Είδατε, ελάχιστοι. Πόσοι ελέγχουν για υπογονατισμό. Περισσότερο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Πόσοι δίνουν, συγχορηγούν PDE5 με τεστοστερόνη. Ελάχιστοι. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Κάποια άλλη μία ερώτηση, αν υπάρχει. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, όλες οι μελέτες για όλους τους συνδυασμούς δείχνουν ο συνδυασμός να υπερτερεί σχετικά με τη μονοθεραπεία. Έτσι, σαν γενικό κανόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα δούμε. Καλά, κοιτάξτε, εκεί θα πάμε σίγουρα, γιατί τελικά οι ασθενείς αποφασίζουν. Και να ξέρετε ότι πόσο ευτυχισμένοι ήταν κάποιοι συγγενείς μου, πολλοί συγγενείς μου, όταν ο καρδιολόγος τους, από εκεί που έπαιρνε, ο προστασιολόγος, από εκεί που έπαιρνα τα 6 χάπια, τους είπε, α, λέει, πολύ καλύτερα, μου έδωσε 2 μόνο. Δηλαδή στην καρδιολογία, βλέπετε και στην υπέρταση κτλ. Έχουν γίνει όλοι αυτοί οι συνδυασμοί και έχουν κερδίσει το έδαφος και οι ασθενείς είναι πολύ καλύτεροι γιατί αυτή η χούφτα φάρμακα. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, λοιπόν, για τον Γιάννητσα, να τελειώσουμε. Να ρωτήσω λίγο. Μια τελευταία πόσοι, ερώτηση, πόσοι από εμάς, σαν ουρολόγοι, ρωτάμε στους άντρες για πρόορη εξπερμάτιση, σε κάθε άντρα που έρχεται στο γιατρείο, συστηματικά? Κανείς. Πολύ σωστό. 33% των ανδρών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν ερωτούνται από τους ουρολόγους τους. Σε όλες τις ηλικίες. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Την Κυριακή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω να πω λίγο μόνο ότι παίρνουμε το καφεδάκι μας, κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτό και μετά έχουμε τις δύο ομάδες εδώ και δίπλα, ανάλογα με το χρώμα σας. Τι χρώματα έχουμε? Έχουμε κόκκινο και μπλε. Θα πάτε στις δύο αίθουσες, λιθίαση με μια φοβερή παρουσίαση, την έχω δει, από τον Ανδρέα Σκολαρίκο και τον Στέλιο τον Γιανακόπουλο. Τι άλλο καλύτερο για να κλείσει η βραδιά.